Κάθε σχολικό κτίριο που θα κατασκευάζεται θα ανήκει εξ ολοκλήρου στο Δήμο. Υποχρέωση του ιδιώτη είναι η κατασκευή του σχολικού συγκροτήματος, ενώ βάσει συμβολογραφικής πράξης η επένδυσή του θα αποπληρώνεται με μηνιαίο μίσθωμα. Στις υποχρεώσεις του ιδιώτη θα ανήκει και η συντήρηση του κτιρίου. Να γίνει επιτέλους το πρώτο ΣΔΙΤ στη Θεσσαλονίκη. Το πρώτο ΣΔΙΤ έχει γίνει ένα στην Αθήνα. Τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά καλά. Το ΣΔΙΤ έχει ένα πλεονέκτημα, το ότι αυτός που αναλαμβάνει να το κάνει αναλαμβάνει συγχρόνως και τη συντήρηση και την αυτή του σχολείου για τα επόμενα χρόνια όσο διαρκεί η σύμβαση. Έτσι κύριε Παλουασάκη, δεν είναι? Λοιπόν, και ελπίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα λυθεί το πρόβλημα. Και το λέω αυτό γιατί μας είπανε ότι έχουν πάρει ένα δάνειο από την ΕΤΕΠ 400 εκατομμυρίων, το οποίο θα τεθεί αποκλειστικά για τα σχολεία. Το πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης της σχολικής στέγης περιλαμβάνει και πολλά άλλα ζητήματα, όπως τον επαναπροσδιορισμό των ορίων. Ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στο θέμα των διευθύνσεων κατοικίας. Όλοι σας ξέρετε και από κάποιον. Εμένα με στεναχωρεί να βλέπω γονείς οι οποίοι θέλουν να στείλουν το παιδί τους σε συγκεκριμένο σχολείο, έστω και για τυπικούς λόγους, να παραχωρούν κηδεμονίες σε συγγενείς ή να κάνουν εικονικά διαζύγια. Για το 2017 η ΣΑΤΑ σχολείων για 238 σχολικές μονάδες της Θεσσαλονίκης ανέρχεται στις 620.000 ευρώ, ενώ το 2014 ήταν 1.400.000. Υπάρχουν ισχυρές μεταβολές και υπάρχουν σχολικά συγκροτήματα τα οποία άλλα είναι πυκνά και άλλα είναι αεροκατοικημένα. Αυτό λοιπόν, αυτή η ανισορροπία η οποία επικρατεί χάριν να μην πειράξουμε τα κεκτημένα, νοήτο, αυτό πρέπει να αρθεί. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται στο Δήμο Θεσσαλονίκης έργα συντήρησης σχολικών κτιρίων ύψους 2.140.000 ευρώ. Εάν δεν αλλάξει το σύστημα διαχείρισης των σχολείων, αν δεν αλλάξει θεσμικά το σύστημα διαχείρισης των σχολείων, θα έχουμε μόνιμα προβλήματα. Δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί ένα σχολείο και ο γυμνασιάρχης ή ο λυκειάρχης να εκτελεί και χρέη επιστάτη, οικονομικού διευθυντού, όλα, ηλεκτρολόγου, βοθροκαθαριστή και όλα. Δεν είναι δυνατόν να λειτουργούν σχολεία χωρίς μόνιμο επιστάτη, όχι φύλακα, επιστάτη. Στους σχεδιασμούς ανάπτυξης του Δήμου είναι και η δημιουργία περιβαλλοντικού σχολείου στις εγκαταστάσεις του ζωολογικού κήπου, μέσα από μια συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή.